Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή αρχίζει, δίκως την κατάσταση. Είναι μια αποκριάτικη εκπομπή. Είναι η τελευταία Κυριακή της αποκριάς, παραμονή της τελευταίας Κυριακής της αποκριάς. Και εμείς είμαστε εδώ στην πλατεία Γονίτσης. Στην πλατεία Γονίτσης τι γίνεται? Είναι ένα event το οποίο κάνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Έκφραση 97 υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΠΣ και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είμαστε προσκαλεσμένοι εδώ πέρα να μαγειρέψουμε αποκριάτικα, νηστίσιμα, φαγητά και γλυκά. Κοντά μας είναι δύο γνωστοί σεφ από την ΚΟ. Τους έχουμε ξαναδεί και σε άλλες εκπομπές που έχουν παρουσιάσει διάφορα φαγητά. Έχουμε τον Γιώργο τον Χρήστο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο που είσαι κοντά μας. Και ο Διάννη Αυγουλά. Θα κάνουμε σήμερα εδώ πέρα, βλέπω, σουπιές κρυθαρότο. Έχουμε σουπιές μικρές, καθαρισμένες, βρασμένες. Θα τις κάνουμε κρυθαρότο στο τηγανάκι μας. Και με τι, Γιώργο? Με δροδίβανο, ντοματίνια, κρεμμύδι σκόρδο εννοείται. Βεβαίως, ναι, και λιασί ντομάτα. Και λιασί ντομάτα, ωραία. Το σκορδάκι πολύ και λίγο μάραθος στο τέλος. Πολύ ωραία. Είναι στήσιμο φαγητό αυτό που το κάνουμε συνήθως 400, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τον Γιάννη τον Αυγουλά, ο οποίος θα μας κάνει μαγειριά. Καλησπέρα, θα κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό νηστίσιμο της Κώστας Σαρακοστιανό, που το κάνουν τη Σαρακοστή λόγω νηστείας. Είναι η μαεριά, η λεγόμενη της ΚΟ. Μετά τον Γιώργο θα κάνουμε τη μαγειριά των κρυθαρότων. Η μαγειριά μας λοιπόν θα γίνει με νερό, θα γίνει με κοφλάουρ, ζάχαρη και ούζο για να πάρει άρωμα, έτσι. Ναι, η παραδοσιακή μαεριά είναι με ούζο. Τώρα μπορεί να την κάνουμε και με ροδόσταμο, αλλά η παραδοσιακή είναι με ούζο. Ωραία. Με ούζο λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι την κάνουμε και με μέλι, με κυρίθρα. Μέλι με, γίνεται, έτσι. Γίνεται και με μέλι, με κατακάθιο. Αλλά η παραδοσιακή είναι νεσεστέ, νερό, ζάχαρη και ούζο. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο τον Χρήστο. Έχουμε ανάψει το τηγανάκι μας. Θα σουτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας. Να κόψουμε τα κρεμμύδια, Γιώργο μου. Ρίχνουμε λίγο λάδι στο τηγάνι. Σιγανή φωτιά στην αρχή και συνεχεία δυναμώνουμε, έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Κόβουμε τα κρεμμυδάκια μας. Κρεμμύδι καρέ, Γιώργο, ψιλοκομμένο, έτσι. Πολύ ωραία. Μπόλικο κρεμμυδάκι. Μπόλικο κρεμμυδάκι, πάντα τα σωτέ, τα ειδικά τα θαλασσινά. Έτσι. Θέλουν μπόλικα έτσι κρεμμυδάκι και σκόρδα μυρωδικά να δώσουν έτσι μια παραπάνω νοστιμιά στο πιάτο μας. Βάλαμε το κρεμμυδάκι, θα ρίξουμε και το σκορδάκι μας τώρα. Πολύ ωραία. Εγώ στα θαλασσινά κάνω μια εξαίρεση. Βάζω λίγο το σκορδάκι λίγο αργότερα για να μείνει η γεύση. Ωραία. Λίγο αργότερα το σκόρδο δηλαδή, θα το βάλουμε μέσα στο κυπελάκι μας εδώ πέρα να το έχουμε. Μην το ξεχάσει το μουναχό, Γιώργο, έτσι. Πολύ ωραία. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα event που γίνεται από τον Έκφραση 97 υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΣ, του Δήμου της ΚΟ και της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, έτσι. Πάμε λοιπόν, τώρα τι έχουμε, λιασί ντομάτα. Λιασί ντομάτα. Θέλω να προσθέσω λίγο λαδάκι. Λίγο λάδι στο τηγάνι μας από λιασί ντομάτα. Είναι ένα λάδι το οποίο είναι λίγο με μυρωδικά, ρίγανη, δεντρολίβανο και όλα τα σχετικά που έχει μέσα έτσι λιασί ντομάτα για να τραβήξει τα υγρά της. Θα κόψουμε και λίγη λιασί ντομάτα να βάλουμε αργότερα. Ανακατεύουμε το τηγανάκι μας, αρχίζει και μυρίζει το σκόρδο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Το σκορδάκι μας μυρίζει. Το κρεμμύδι μας, το κρεμμύδι. Ωραία. Η σουπιά, μην ξεχάσουμε ότι την έχουμε προβράσει με λίγο νερό, ξύδι και δάφνη. Η σουπιά είναι προβρασμένη. Είναι σχεδόν έτοιμη. Ωραία, πάμε λοιπόν. Θα το ρίξουμε όλο μαζί μέσα. Το τηγανάκι μας. Είναι σουπιές baby αυτές, έτσι. Πολύ ωραία. Βάζουμε και τη δάφνη. Θα τις βρείτε αυτές. Εντάξει, αν είστε τυχεροί και βρείτε φρέσκες. Αλλιώς σε κατευθυμένα προϊόντα. Πάμε λοιπόν, έχουμε και τους fan club της εκπομπής που μας πειράζει από πίσω, ωραία. Ανακατεύουμε το τηγανάκι μας, πάμε πολύ καλά. Έχουμε και παρέα, έχουμε πολύ κόσμο σήμερα στην εκπομπή μας. Εμείς είμαστε εδώ πέρα σαν κουζινοκατάσταση να παρουσιάσουμε δύο φαγητά, έτσι, ένα φαγητό και ένα γλυκό, παραδοσιακά, νηστίσιμα, λόγω της Σαρακοστής που έρχεται. Ο κόσμος που νηστεύει, η σουπιά είναι ένα πάρα πολύ καλό νηστίσιμο φαγητό.
σουβιά γίνεται και Γιώργο μου έχει διάφορες μαγειρικές σουβιάς, έτσι ναι. Μπορεί να γίνει. Κύριε Σιγκέ, καλησπέρα σας, σας καλωσορίζει σε ένα μεγάλο πάρτι, σε μια μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο Έκφραση μαζί με τον Λεμπάς και την περιφέρεια Αγγλικού Αιγαίου. Ένα μεγάλο πάρτι με αφορμή και την αποκριά που έρχεται. Φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τα παιδιά σας, βλέπετε και γύρω στους πάγκους τι γίνεται. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε όμορφα. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Χατζη Χριστοφίλη να μας μιλήσει εκ μέρους του The Buffs. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσουμε στη γιορτή μας, εδώ στην πλατεία Κονίτσης. Να γιορτάσουμε την αποκρία. Θα προσθέσουμε λίγο ουζάκιους. Θα προσθέσουμε τώρα εδώ λίγο ούζο, έτσι. Θερμά, να μυρίσει το ούζο, να ξέρετε σε όλους τους άσχημους μεζέδες. Είναι πρώτη... και όλους τους συνεργάτες της. Πολύ ωραία. Για την δυνατότητα που δίνει η περιφέρεια Αιγαίου που συμμετέχει φυσικά και για τη δυνατότητα που δίνουν το πραγματοποιήσαμε μια γιορτή τα Χριστούγεννα, είδαμε ότι πήγε πολύ ωραία. Το περιλαμβάνουμε και φιλοδοξούμε ότι στο μέλλον μια ιδιαίτερη θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία. Σας ευχαριστώ θερμά όλους, να περάσετε μια καλή αποκριά και καλή σαν εικοστή. Θα προσθέσουμε και μετάλλια στην ντομάτα, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε και από εμάς. Η περιφέρεια του Αιγαίου είναι κιθαρά. Το προσθέτουμε λίγο το κιθαράκι μας τώρα. Να συμμετέχει και αυτό. Και μετά θα ρίξουμε το νερό έτσι λίγο ζωμό για να κορυφώνονται πολύ ωραία. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και είναι το Τριώδιο σιγά σιγά. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, να χορέψετε και να περάσετε την 40η με κατάθλιψη και ηρεμία. Να είστε καλά και το χρόνο να έχετε και στα παιδιά σας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ντομάτα θα ρίξουμε τώρα στη Γανάκη. Κρυφτή ουσιαστικά. Κρυμμένη ντομάτα, είναι ειδικό χυμό αυτό. Χρόνια πολλά. Δεν έχει κρυφτεί για μέσα, έχει κρυφτεί για μέσα. Έχει κρυφτεί για μέσα, έχει κρυφτεί για μέσα. Λίγο πιο μεγάλα. Θα ήθελα και εγώ πολύ να ευχαριστήσω χώρια από το ΠΑΦΣ και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για άλλη, την, άλλη μια φορά συνεργασία σε αυτό το ωραίο. Επειδή είναι σε στήλη ριζότο, βάζουμε το νερό μας λίγο λίγο και βλέπουμε, βλέπουμε όσο χρειάζεται να ρίξει το κρυσαράκι για να γίνει ωραίο το έτσι ένας ωραίος σκυλός. Είναι το Νίκο Ελληνίδων Κόου με τη δασκάλα την κυρία Λεωτράκου, τον κύριο Γιάννη και Κώστα Πουλά μαζί με τον κύριο Χρήστο, είναι η η επώνυμη που τις βλέπουμε και στις κουζινοκαταστάσεις στην τηλεόραση. Να βάλουμε το αλάτι μας. Ωραία, προσθέτουμε το αλατάκι μας τώρα. Παναλόγως, έτσι. Πλούσπικο. Πάρα πολύ ωραία. Πάντα συμμετέχει με εξαιρετικά παιχνίδια, εξαιρετικά δώρα και πραγματικά δίνει ψυχή. Ο κύριος Νίκος Πι και η κυρία Μαρία Πετρή. Την κυρία Σταματάκη Ειρήνη και την επιχείρηση της Σταματάκη Events. Παραπάνω. Ναι, το κόβουμε λίγο. Να ξέρετε πάντα ότι στα μαγειρευτά και ειδικά στα δηλώσεις. Στα τηγανιτά το υπέρ του φρέσκου είναι απαραίτητο, έτσι. Είναι άλλη μυρωδιά του φρέσκου που κόβεται με το μήλο επί τόπου από αυτό που είναι τριμμένο ήδη σε σκόνη, έτσι. Είναι οι διασκεδαστές της παρέας μας. Πάμε λοιπόν, ανακατεύουμε σιγά σιγά. Αν χρειαστείτε λίγο να χαμηλώσουμε τη φωτιά μας για να μας πιάσει το κρυθαράκι από κάτω. Για να γίνει το κρυθαρό του μας, να απορροφήσει το κρυθαράκι τα υγρά του. Να γίνει ένα ωραίο έτσι κρυθαρότο. Κρυθαρότο όπως λέμε σαν ριζότο, έτσι. Είναι ριζότο. Απλώς είναι με κρυθαράκι. Καταλέγεται τώρα πλέον στα ριζότα, ναι. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε και ριζότο, αλλά και με κρυθαρότο. Με κρυθαράκι ρίζει μαζί ανακατεμένο. Και πραγματικά ωραία, αρχίζει και βράζει εδώ πέρα μέχρι να τραβήξει τα υγρά του το κρυθαράκι και το κρυθαρό μας είναι έτοιμο. Είναι ευχαριστία των Αγίων Πάντων και προσωπικά τον Παπατάσου τον Τσουκνιά που για άλλη μια φορά μας βοηθάει σε όλους τους πάγκους και σε άλλα υλικά για την... Σε αρέσει το κρυθαρό του, μόλις τη δημοσία γυμνάσεις. Σε δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίζονται και στα εκατοντάδες φυλάδια που μοιράστηκαν και έφτασαν στα χέρια σας, αλλά αυτές τις ντομάτες Γιώργο μου τι θα κάνουμε, τα ντοματίνια σε λίγο να τα βάλουμε προς το τέλος. Παίζει συνέχεια όλη τη νύχτα. Ωραία. Θα προσθέσουμε λοιπόν και φρέσκα ντοματίνια στο τέλος. Δεν τα ρίχνουμε τώρα για να μην βράσουν. Σε όλους και όλες εσάς που ήρθατε να μας θυμίσετε την παρουσία σας. Χρόνια πολλά. Θα έχουμε πολλά happening, σιωπόδονες, ζωλές. Θα κάνουμε ένα όμορφο περίπατο και θα παρουσιάσουμε αυτό μαζί με τις άλλες που έχουμε ρίξει τις ντομάτες. Το χυμό ντομάτες είναι πάρα πολύ ωραία.
κουτάκι μας για να μην κολλήσει. Έχουμε κόψει ντομάτα λιαστή ψιλοκομμένη, Γιώργο μου, έτσι. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Ωραία, αυτή θα την προσθέσουμε μέσα στο φαγητό μας. Ναι, ναι, βέβαια. Όταν γίνει ή τώρα. Λίγο πριν τη σβήσουμε. Λίγο πριν τη σβήσουμε. Μαζί με το ντοματίνι. Μαζί με το ντοματίνι, λιαστή ντομάτα δηλαδή. Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε το λιαστή ντομάτα και το ντοματίνι μας. Είναι σχεδόν έτοιμο το φαγητό μας. Προσθέτουμε τα ντοματίνια κομμένα και τη λιαστή ντομάτα σε μικρά ψηλές φετούλες. Η λιαστή ντομάτα μια ιδιαίτερη, Γιώργο μου, εγώ θα δοκίμασα τη λιαστή ντομάτα. Σε 3-5 λεπτάκια θα είμαστε έτοιμοι να το σερβίρουμε στο πιάτο μας, να στήσουμε το πιάτο μας όπως πρέπει να είναι. Να δοκιμάσουμε κιόλας, Γιώργο, έτσι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Φέραμε το κεφθαράκι μας εκεί που το θέλουμε, εκεί που χρειάζεται. Έχει τραβήξει όλα τα υγρά του. Θα λιώσει τώρα και η φέτα που βάλαμε μέσα και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο μας. Να πούμε ότι παράλληλα βλέπετε τα γυρίσματα και τις εκπομπές που έχουν προκατάσταση, με τον Κώστα Βουλά να είναι εκεί στην επιμέλεια. Βλέπω και τον Γιάννη τον Αβουλά μαζί, τον Γιώργο Χρήστου. Εκπομπή που έχουν προκατάσταση σε παραγωγή του Γιάννη Χασπόρ, την παρακολουθείτε και στην δημοτική τηλεόραση παράλληλα. Και να δώσουμε το μικρόφωνο για να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραίες μυρωδίες, Γιώργο. Έτσι, ωραία, ξέρω, η μίξη της φέτας με τη ρίγανη, με το μαϊτανό και το σκορδάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα κατεβάσουμε το τηγάνι μας, πώς εγώ. Όχι. Ωραία. Πάμε τώρα να στήσουμε το πιάτο μας. Το οποίο είναι κρυθαρότο, όπως είπαμε, με σουπιές. Με σουπιές. Πολύ ωραία. Και τη φετούλα την εστήσιμη. Και τη φετούλα την εστήσιμη. Βάζουμε λοιπόν στο πιάτο μας τις σουπιές με το κρυθαράκι και τη φετούλα μας και τη φετούλα είναι και την μέσα, πολύ ωραία και το ματίνια μέσα πολύ καλύτερη έκδοση στην καλύτερη έκδοση. Ναι, ναι, βέβαια. Θα το γαρνίρουμε τώρα με τι εγώ θα πάω στην τελευταία του ηλιά μου, πιστεύεις? Εγώ. Εγώ το ράγι. Και εγώ, εγώ το ράγι. Το οποίο προφανώς θα έλεγες με. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ. Εγώ θα προσθέσω για ένα κομμάτι της μιας διάθαλος. Έτσι είναι λοιπόν και φίλμα να δει ο αδερμός με σουκιά, ντοματίνια, κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, αμάρα βρεβαιχή, αμάραγος και τυρί φέτα.
για την κρίσιμο. Τώρα που είναι σαν εποχή, είναι πάρα πολύ καλό. Έχει πάρα πολύ καλές υδατάνθρακες μέσα στο κρυσαράκι μας. Κρυσαρότο, αντί για ριζότο, με σουφιές και μπερατίνια. Καλή σας όρεξη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ευχαριστήσετε. Να ευχαριστήσουμε τον Φίλιππο Γέργο σε προσπάθεια για να μας κάνει. Εμείς θα συνεχίσουμε να δοκιμάσουμε, ρε. Πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε τώρα εδώ, πάμε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος μας. Να θυμίζουμε πάντα ότι είμαστε με την Έκφραση 97 και σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΚ και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι ο Γιάννης Αποκουράτης και μας κάνει μαγειριά. Μαγειριά Γιάννη, έχουμε βάλει τον ωραίο να φράσει. Τι πέταμε στη συνέχεια. Θα βάλουμε τη ζάχαρη μέσα να διαλυθεί, να λιώσει. Δηλαδή θα κάνουμε ένα μυρόπι αγαπή. Θα ρίξουμε μέσα λίγο λεπτό και θα μοδέσουμε με ένα φρυσέ. Πολύ ωραία. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Το νερό μας έχει πάρει μια βράση. Έχει αρχίσει ήδη να βράζει το νερό. Θα διαλύσουμε το κορυφάου σε κρύο νερό. Ωραία. Να! Ποιο μας έκλεψε την παράσταση. Έχουμε νησιστέ τώρα εδώ και θα το διαλύσουμε με κρύο νερό, έτσι. Κρύο νερό, ναι, ναι. Ωραία. Πες κάτι. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς. Λοιπόν. Ανακατώσουμε το νησιστέ μας με το κρύο το νερό. Να διώσει, να ανακατευτεί. Ο νησιστές όταν πάει νερό γίνεται πέτρα, να ξέρετε, θέλει λίγο δύο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι θα κάνουμε. Για να μην μας βολιάσει. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε το μίνι μπάσκετ. Θα ακολουθείτε μετά με τη ζάχαρη στο νερό μας. Χουάνα Χουανίλια. Θα σας ζωήσω. Λοιπόν. Αυτό Γιάννη σε αναλογία πόσο κάνει. Λοιπόν, δύο εδώ. Ανάλογα πόσο γλυκό το θέλουμε να το κάνουμε. Τι μα έκανε. 2-3. Παίρνετε με τα πάντα. Να κατώνουμε καλά καλά. Πρέπει να πάει σωστά. Να διαλυθεί η ζάχαρη. Εντάξει. Μετά θα μετρήσουμε τις μπάλες. Είστε έτοιμοι να παίξετε. Είστε έτοιμοι να παίξετε! Το ούζο θα πέσει τώρα ή μετά θα πέσει. Το ούζο πάει τώρα. Είστε έτοιμοι εδώ! Μετά, μετά για να παραφύγει μέσα τα αρώματα. Είστε έτοιμοι! Που γλυκάνιστη. Πολύ ωραία. Να το δοκιμάσουμε στο... πόσο γλυκό είναι. Ωραία, δοκιμάσουμε τον αρώμα. Δεν πειράζει πίσω, πήγαινε, δώσετε, δώσετε σε κόλιο σε άλλο. Έλα, αγγέσαι, αγγέσαι, στο ποτάζι. Θα προσθέσουμε ακόμα λίγο ζάχαρη. Θέλει ακόμα λίγο ζάχαρη. Πάμε λοιπόν. Να γλυκάνε. Σούπερ Ράδιο της Ράδιο Έκφραση 97. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά θα έχετε πάρα πολλά παιχνίδια να κάνετε σήμερα. Σε λίγο μετά από εμάς θα έχετε. Πάμε ρίσο. Με την καντανούλα που θα κάνετε ένα σούπερ σιόου. Μαγεριά με ούζο και σε ζάχαρη και νερό. Έχετε και πάρα πολλά. Από εκεί έχετε τη σούπερ κουζίνα. Πάμε. Εντάξει, είμαστε στο τώρα έχει έρθει στη γλυκάδα που το θέλουμε. Ωραία, ωραία. Έλα, περιμένουμε να πάρει βράση. Να το δέσουμε με τον Ιουσέ. Άντε, έλα, και από δεν ξέρω. Θα ρίξουμε μέσα λίγο ούτω. Ωραία. Να πάρει την πρώτη μυρωδιά, το πρώτο άρωμα. Ωραία, ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλουμε το κουτάκι μέσα. Μην ρίξετε και πάρα πολύ ούτω και αρχίσει και... Όχι, όχι. Πρώτη μαγειριά και αρχίζει το τραγούδι. Μύρισε να δεις τι άρωμα βγάζει ο γλυκάνης. Πάρα πολύ ωραία, ο γλυκάνης όσο το ούζο μυρίζει υπέροχα, έτσι. Πολύ ωραία. Μία βάλα. Τώρα, πάμε, πάρε μία βάλα, γρήγορα. Να δοκιμάσουμε να δούμε.
το ούζο μας, αν ακούγεται η μυρωδιά του. Πίσω, πίσω, πίσω. Ναι, ακούγεται, το μυρίζουμε, αλλά το δοκιμάζουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Ναι. Ωραία. Θα προσθέσουμε και στο τέλος λίγο, για να πάρει όλο το άρωμα του γλυκάνησου, να μην ξαναβράσει. Ωραία, πάμε. Πόκλα μου, πέρα με την αστάμα. Γιώργο, ρίχνε μου λίγο, λίγο τον εσυχέ. Λοιπόν. Αν είναι θα αρέσουμε κι άλλο για να αρχίσει να δίνει. Πού τα βάλε, τώρα, έβαλε τώρα, γρήγορα, πίσω, πίσω. Ξέρουμε τώρα τον εσυχέ μας, έτσι που είναι αρρωμένος με νερό. Το κρύο νερό που είναι σε το προσθέτουμε στην καθαρό μας με το σιρόπι. Και το ούζο που έχουμε ρίξει. Μπράβο, παιδιά. Ενώ βράδυ παγιδεύεται. Έχουμε ήδη τα λεπτά. Πάμε. Για να δούμε. Άλλο ένα λεπτό. Τώρα Γιάννη, όταν πείσει έτσι, όταν αρχίζει και πείσει. Όταν αρχίζει να γυαλίζει. Να γυαλίζει. Να γυαλίζει και να σφίγγει είναι έτοιμο. Πίσω. Πολύ ωραία. Ρίξ το όλο. Λοιπόν. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Είσαι καλός. Θα ρίξουμε ακόμα λίγο με σένα, δέστε λίγο ακόμα. Όλα τα ωραία παιδιά, δεν πρέπει να στέκουμε τα μηχανήματα. Πειράτα! Πρέπει να στέκεται για να μην μας κολλήσει τώρα κάτω. Ωραία. Γιατί το άμυλο, ο μεσαιρθές είναι άμυλο αραβωστή του και όταν το αφήσουμε κολλάει στον πάτο. Έχει βάλει αυτό και καθίσει στον πάτο, ναι. Οπότε το να καθίσει. Τρία και τέσσερις μπάλες! Ομάδα εκπλώζει! Μεταξυλί δεν έχει πρόβλημα. Όχι, όχι. Ωραία, πάμε. 11 μπάλες, ομάδα! Θέλει ακόμα λίγο. Πού είναι τα ομάδα που είναι. Έλα, έλα, έλα. Και αυτό για να το σερβίρουμε στο πολλάκι όταν κρυώσει. Ναι, όχι. Ζεστό σερβίρουμε στο πολλάκι για να παγώσει μέσα να πάρει το σχήμα γιατί να μην πιάσει από πάνω κούρσα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκλάδη. Κύριε Γκλάδη. Κάνα προβληματάκι τίποτα. Όχι, όχι, μια χαρά είμαστε. Ομάδα, κερδίζει τον πρώτο κύκλο. Πρέπει να μαζευτούν τέσσερις, οκ. Εδώ θα είναι, εδώ, εδώ. Τι πάσα είναι, τι πάσα είναι. Συνεχίζουμε το παιχνίδι. Για να δούμε το δεύτερο το παιχνίδι. Για να δούμε. Ευχαριστούμε. Όλα καλά. Λοιπόν. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε εκπομπή θα σας έχουμε να μιλήσουμε. Τα μαλάκια του ΤΕΙ. Για να δούμε, παιδιά. Όσοι έχουν καπέλο στο κεφάλι θα πρέπει να τα βγάλουν. Λοιπόν. Δώσε μου τα μπάλα του ΤΕΙ, ξέρω. Ο κύριος Κλάδη μου, προσχέτει για την επόμενη εκπομπή. Μια από τις επόμενες εκπομπές μας. Λοιπόν. Να κάνουμε βακαλιάρο σκορδαλιά. Λοιπόν. Ήδη έχει αρχίσει να σφίγγει και να γυαλίζει. Έχει αρχίσει να σφίγγει, βλέπετε τη γυαλίζει. Λοιπόν, δύο ομάδες θα πάρουν από 15 μπάλες. Προσθέτουμε ακόμα λίγο για να δέσει. Κοίταξτε τι έχετε να κάνετε. Θα σας δείξω εδώ τι θα κάνετε. Πρέπει να είναι ζευγάρι, ζευγάρι. Μπορεί να είναι αγόρι κορίτσι, μπορεί να είναι δύο κορίτσια, μπορεί να είναι δύο αγόρια. Αλλά στην ομάδα σας. Θα παραμείνετε στην ομάδα σας. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος θα έρθει εδώ να τους έτσι. Έλα. Κλείσαμε τη φωτιά μας. Έτοιμη. Η φωτιά μας έκλεισε. Έκλεισε. Η μαγειριά μας είναι έτοιμη. Εμείς τώρα πρέπει να βάλουμε στα μπολάκια. Δείτε τι έχετε να κάνετε. Για να βάλουμε στον κόσμο, έτσι. Πολύ ωραία. Πεντάρια παρακολουθείτε. Καυτή που είναι μπορεί να την βάλουμε. Ναι. Θα την βάλουμε τώρα. Λίγο να καλαμάρει. Ωραία. Σε 5 λεπτά και να πάρει λίγο η μαγειριά μας. Απαγορεύεται. Και όταν πέφτει η μπάλα, χάνεται. Δεν είναι με την μπάλα. Θα την δοκιμάσουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι παραμείνουν με την μπάλα και την κρατάνε περισσότερο, κερδίζουν. Εντάξει. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Καταλάβατε. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν. Είναι γκέι. Όχι, όχι. Για να δοκιμάσουμε. Ναι, πραγματικά έχει πήξει πάρα πολύ ωραία η μαγειριά μας. Πάρα πολύ ωραία. Έντονη είναι η μαγειριά του ούζου, αλλά μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία το ούζου. Πολύ ωραία. Είναι παραδοσιακή μαγειριά της ΚΟΥ. Πάρα πολύ ωραία. Με το ούζου. Τώρα μπορούμε να την πάρουμε σε μπολάκια. Τώρα εμείς θα τη σερβίρουμε σε μπολάκια, θα κρυώσει γιατί μοιράζουμε στον κόσμο, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Ελαφριά γεύση του ούζου. Ναι, ναι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι! Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εγώ δεν άκουσα, είστε έτοιμοι εδώ! Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, θα βάλετε τις μπάλες και ξεκινάμε. Του αλουμινάδου και του Καρίνη. Μοιραστήκανε όλοι τις μπάλες. Για να δούμε. Κάντε μια πρόβα μας. Από πάνω τη μαγειριά μας θα πάρουμε κανέλα και Καρίνη τριμμένο. Μπράβο, έτσι. Καρίνη τριμμένο αλουμινάδου στο μπλέντερ και κανέλα σκόνη. Τα γόρια είναι εδώ. Μια άλλη ιδιαίτερη. Μην τα που κάνετε. Τα γόρια είναι εδώ.
στην μαγειριά μας. Άλλη μια ιδιαίτερη γεύση, έτσι, η κανέλα με το καρύδι. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραίο συνδυασμό. Σε το άρωμα πολύ καλές. Σε το άρωμα πολύ καλές. Πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Απόπη, θα σας προσφέρω μια μαγειριά φρέσκια. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε από εδώ. Γιάννη, μαζί μας είναι η κυρία Απόπη Δανελάκη. Είπαμε να σας προσφέρω μια μαγειριά φρέσκια, φρέσκια. Είναι νησιστέ, παραδοσιακή, ούζο, ζάχαρη, νερό. Και από πάνω το παραδοσιακό. Από γριές, 40 όλοι 40 Τα τελευταία 5 χρόνια μπορώ να πω ότι έχει μπήκε σε γκουρμέ μαγαζιά, γκουρμέ εστιατόρια, η μαγειριά, βέβαια λίγο παραλλαγή, αλλά υπάρχει στην αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Το κύριο Απόπη είναι γονήτρια του F97, θα σου πιέει τώρα έτσι σε λίγο, θα είναι πιο καλά. Δοκιμάζω, δεν είναι τροίδα. Ας την ακριώσει και την δοκιμάσει. Ευχαριστούμε πολύ, στα βαθή καλά. Εγώ ανυπομονώ να βιώσω τη μαγειριά μου να την πάω. Ο Γιάννης ευχαριστεί την πόλη μαγειριά σε κουτάκι αυτή. Για τον κόσμο. Γιάννης ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή απόκρια και καλή σας ακολουθήνα εκεί. Ο κόσμος όλος. Κύριε και φίλοι, άλλη μια εκπομπή μας έφερε στο Σέλος. Είχαμε λίγο φασαρία σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά του διασκεδάσανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ραδιόφωνο Έκφραση 97, το The Pubs και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που για την διοργάνωση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την επόμενη εκπομπή να σας παρουσιάσουμε από ό,τι υποσχεθεί ο Γιώργος Μπακαλιάρος Φοροδιά. Θα το μαγειρέψουμε στην Κέφαλο, σε μια εκκλησία. Είναι έκπληξη να σας παρουσιάσουμε την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σαρακοστή και καλή ανάσταση. Γεια σας.